Νέγκο, το Σάββατο οι κερκίδες ήταν άδειες, όμως ο ιστορικός λόφος γέμισε από κόσμο προκειμένου να παρακολουθήσουν το παιχνίδι της πρεμιέρας για τον πρώτο όμιλο της Α2Ε ανάμεσα στους νέους Εργοτέλη και τον Κεραυνό. Ένα παιχνίδι που στο πρώτο ημίχρονο ο Κεραυνός είχε σημαντικές φάσεις για να προηγηθεί με ξυλούρι και σαμπροβαλάκι με το 0-0 να διατηρείται, ενώ στην επανάληψη η πρώτη μεγάλη ευκαιρία ήταν για τους γηπεδούχους με τον Θεοδωράκη να έχει σουτ στο δοκάρι. Και στη συνέχεια, από πλευράς των μικρών του ΠΟΑ, ο Ξυλούρης και ο Γιακουμάκης άγγιξαν το 0-1 χωρίς να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που τους δόθηκαν. Και ενώ το μάτς όδευε προς την ισοπαλία, στο 95ο λεπτό σε μία αντεπίθεση των νέων Εργοτέλη, ο Κρανιωτάκης αποδείχτηκε χρυσή αλλαγή κάνοντας το 1-0 μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς για την ομάδα του, αλλά και διαμαρτυρίες για offside από πλευράς Κεραυνού. Για τον ίδιο όμιλο, στο γήπεδο Γιάννης Κουρέλος, η Ομόνια Καλλιθέας υποδέχτηκε τον Ιανικό Λίντο. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν νωρίς 0-2 από δύο πανομοιότυπες φάσεις που προήλθαν από εκτελέσεις φάουλ του Διακάκη, αρχικά ανοίγοντας το σκορ με τον Μοχιανάκη και στη συνέχεια διπλασιάζοντας τα τέρματά τους με σκόρερ τον Παπαδάκη. Η Ομόνια ωστόσο αντέδρασε και μείωσε 1-2 μετά από εκτέλεση πλαγίου out του Γεωργαλή και κεφαλιά του Πουλακάκη. Στο δεύτερο ημίχρονο το Λίντο κυριάρχησε και έβαλε και τρίτο γκολ με σκόρερ τον Βαρβεράκη, ο οποίος είχε και άλλες σημαντικές στιγμές. Έβαλε και άλλο γκολ στη συνέχεια, το οποίο λανθασμένα ακυρώθηκε με υπόδειξη offside.